Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Είμαι ψυχολόγος και έχω επιλέξει συνειδητά να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη ψυχοεκπαίδευση. Δηλαδή, μέσω κυρίως από αυτό το κανάλι στο YouTube και μέσω των βιβλίων που συγγράφω, να δώσω στον κόσμο ενημέρωση και πληροφορίες γύρω από θέματα ψυχολογίας και ανθρωπίνων σχέσεων βασισμένες πάντοτε στην επιστήμη της ψυχολογίας, την οποία έχω σπουδάσει, για την οποία κατέχω άδεια εξασκήσεως επαγγέλματο από την ελληνική δημοκρατία, που με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες ισχύει σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Είμαι ψυχολόγος. Λοιπόν, γιατί τονίζω ότι είμαι ψυχολόγος, γιατί φαίνεται ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν άνθρωποι οποίοι δεν είναι ψυχολόγοι, σας θυμίζω και το χθεσινό βίντεο οι οποίοι όμως έχουν κάνει κάποιο μεταπτυχιακό σε ένα παρεμφερή τομέα με τη ψυχολογία και μετά παρουσιάζονται στο διαδίκτυο ως α, α, ψυχολόγοι χωρίς να είναι. Μπορεί να μην λένε τη λέξη ψυχολόγος, να λένε τη λέξη θεραπευτής. Και οι οποίοι, κάποιοι από αυτούς, είναι επικίνδυνοι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί και αστείο ταυτόχρονα, γελίο ταυτόχρονα, γιατί προχθές στο κανάλι μας έκανα κάτι που κάνω συχνά, εάν δεχθώ ένα σχόλιο κάτω από βίντεο το οποίο να αποτελεί nagging, να βάζω σε απόκρυψη το προφίλ το οποίο γράφει σχόλια το οποίο είναι τοξικά και να αποστάρω στην καρτέλα κοινότητα τα σχόλια με σβησμένο το ψευδόνυμο του προφίλ το οποίο έχει μπει σε απόκρυψη και να το σχολιάζω ούτω ώστε να δίνω ένα πρακτικό παράδειγμα για το πώς είναι η τοξικότητα στις καθημερινές σχέσεις και πώς αντιμετωπίζεται. Και ε, προχθές προχθέ έκανα την ανάρτηση και βρέθηκε μετά μια, ένα επόμενο προφίλ, το οποίο είχε γυναικείο όνομα. Θα σας διαβάσω τώρα τα σχόλια για να εξηγήσω τι εννοώ στη συνέχεια. Και ε, η πρώτη σχολιάστρια είπε ότι το κανάλι μας έχει γίνει σαν cult. Τι σημαίνει cult. Cult, η λέξη στα ελληνικά είναι σεχτα και αναφέρεται σε μια οργάνωση η οποία έχει ναρκισιστική μορφή. Ο ηγέτης του Καλτ, ο ηγέτης της Σέκτας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί γοητεία πάνω στους ακολούθους του προκειμένου να τους εκμεταλλευτεί. Πολύ γνωστές Σέκτες ή Καλτς, η λέξη Καλτς στα ελληνικά μεταφράζεται ως Σέκτα στα ελληνικά, έχουν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι ήταν χώροι οικονομικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης των μελών της Σέκτας, από τον επικεφαλής. Μια τέτοια σέχτα, cult, η οποία έχει καταλήξει σε φυλάκιση του ηγέτη της, είναι το cult της Nexion. Όσοι από εσά παρακολουθείτε το κανάλι της Δόκτορα Μανι το δεύτερο, στο οποίο είναι τα podcast της, που έχει τίτλο Navigating Narcissism», έχει ε, αφιερώσει τρία επεισόδια από το podcast της την προηγούμενη σεζόν, η Ντόκτο για αυτή την cult της Νέξιον. Ε, η οποία αυτή cult, όπως και πολλές άλλες cult, είχε έτσι ε, στο σκεπτικό της, χρησιμοποιούσε κάποιες μεθόδους, ε, NLP, neurolinguistic Processing, νευρογλωσσικού προγραμματισμού, να σας ενημερώσω ότι ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός δεν είναι επιστημονικός. Δεν είναι μια επιστημονική μέθοδος, δεν είναι μια επιστημονική θεωρία. Δεν είναι. Δεν είναι. Η επίσημη επιστήμη της ψυχολογίας δεν αναγνωρίζει τον νευρικό, νευρογλωσσικό προγραμματισμό, όπως το λένε το NLP, ως μια αναγνωρισμένη και έγκυρη επιστημονικά θεραπευτική μέθοδο. Όπως επίσης και η μέθοδος θ που κάποιοι μου γράψατε, πες μας για τη μέθοδο θ, δεν είναι επιστημονική μέθοδος. Όπως και το ρέικι δεν είναι επιστημονική μέθοδος. Όπως και τα ταρό δεν είναι επιστημονική μέθοδος. Ε, έχει τεράστια διαφορά κάποιος ο οποίος φτιάχνει βίντεο στο διαδίκτυο ή κάνει ομάδες θεραπεία θεραπείας ή ομάδες εκπαίδευσης να ξεκινάει από ένα χώρο στο, στον οποίο να έχει την ιδιότητα του ειδικού, κάποιο ο οποίο είναι ψυχολόγο, ο οποίο επίση κατέχει αναγνωρισμένο πτυχίο και άδεια εξασκήσεω επαγγέλματο, είναι ειδικό να μιλήσει για θέματα ψυχολογία. Κάποιο ο οποίο αυτό αποκαλείται νευρογλωσσικό προγραμματιστή ή θεραπευτή θήτα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η coach. Δεν είναι ειδικό να μιλήσει για θέματα ψυχικής υγείας. Και σας έχω πει και άλλες φορές ότι υπάρχουν κάποιοι coaches οι οποίοι γνωρίζουν τους περιορισμούς που έχει το να είσαι coach και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να μπουν στα χωράφια της ψυχολογίας και παροτρύνουν τους ανθρώπους που παρακολουθούν τα βίντεο τους ή τα σεμινάρια τους εάν έχουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας ή αν έχουν κάποια συμπτώματα τα οποία μπορεί να σημαίνουν ότι υποφέρουν από κάποια ψυχική διαταραχή να αναζητήσουν θεραπεία από έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή ή ψυχίατρο. Εντάξει. Δεν κάνω αυτό το βίντεο για να κατακρίνω... τον οποιονδήποτε δεν είναι ψυχολόγος... και φτιάχνει βίντεο στο διαδίκτυο καμία σχέση. Πραγματικά δεν με αφορά καθόλου... τι συμβαίνει σε άλλα κανάλια. Με αφορά τι συμβαίνει στα κανάλια... τα οποία έχω στην καρτέλα προτινόμενα κανάλια... που είναι αυτά που παρακολουθώ κι εγώ... Για παράδειγμα, τα κανάλια τη Δ. Ράμανι Τα Δύο. Παρακολουθώ το κανάλι του Δ. Τότ Γκράντε, τον οποίο θεωρώ έναν εξαιρετικά μελετημένο και μετριοπαθή επιστήμονα. Επίση, παρακολουθώ και το κανάλι του Δ. Χάπερμαν, το οποίο, ο οποίο δεν είναι ψυχολόγο ο Δ. Χούπερμαν. είναι ε, ε, επιστήμονα του εγκεφάλου Είναι νευροεπιστήμονα. Ο οποίο όμω έχει εξαιρετικού καλεσμένου αρκετέ φορέ και επειδή με ενδιαφέρουν τα θέματα τη νευροψυχολογία, δεν είμαι νευροψυχολόγο, με ενδιαφέρουν. Παρακολουθώ το κανάλι του και επίση με ενδιαφέρουν και τα θέματα του ύπνου, που έχει κάνει αρκετά βίντεο ο Δόκτωρ Χιούπερμαν, και με ενδιαφέρουν και τα θέματα τη υγιεινή διατροφή και τη άσκηση. Για να μάθω, όχι για να τον ελέγξω. Για να μάθω. Λοιπόν, δεν ασχολούμαι με άλλα κανάλια με την έννοια του ότι έχω αρκετή δουλειά να κάνω με το δικό μου κανάλι. Παίρνω πολύ στα σοβαρά τη δουλειά που κάνω εδώ πέρα. Ο βασικός μου γνώμονας στη δουλειά που κάνω εδώ στο κανάλι είναι να είμαι ωφέλιμη και να μην είμαι βλαπτική και επίσης να είμαι αυθεντική και έντιμη. Με άλλα λόγια, αυτά που λέω, αυτά που διδάσκω, να τα εφαρμόζω. Γι' αυτό το λόγο και βάζω σε απόκρυψη τοξικά σχόλια, τα προφίλ που αφήνουν τα τοξικά σχόλια, για να είναι μια ασφαλής κοινότητα. Προτού μιλήσουμε για την Τζόντι Χίλτεμπραντ, που είναι μεγάλη ιστορία η Τζόντι Χίλτεμπραντ, φοβερή ιστορία, και τη Ρούπι Φραγκή, θέλω να σας διαβάσω λίγο τα σχόλια τα οποία πώσταρα χθε, που έτσι με έναν εξαιρετικά ατυχή και γελίο τρόπο λένε ότι το κανάλι μας είναι cult. Κάτω από το βίντεο στο οποίο έλεγα ας μιλήσουμε ανοιχτά για το σεξ χωρίς ντροπή που βγήκε την προηγούμενη Παρασκευή και στο οποίο βίντεο είπα ότι το πρώτο επεισόδιο της σειράς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο podcast της ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που βγήκε την προηγούμενη Πέμπτη είχε λιγότερα σχόλια από ότι άλλα βίντεο και διάβασα και μερικά από τα σχόλια έκανα αυτό το βίντεο για να πω ότι δεν είναι καλή ιδέα να αντρεπόμαστε να μιλήσουμε ανοιχτά γύρω από το σεξ, παρόλο που το βίντεο εκείνο είχε πάρα πολλέ θεάσει. Συνέκρινα τον αριθμό των σχολείων που είχε εκείνο το βίντεο, το πρώτο επεισόδιο τη σειρά εισαγωγή στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το πρώτο επεισόδιο τη σειρά Sex and Series στο podcast, ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που ήταν στην ουσία εισαγωγή στη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγωγή σε αυτή τη σειρά που μπαίνει στο podcast. Το πρώτο επεισόδιο μέχρι την ώρα που ανέβηκε το βίντεο της Παρασκευής που έλεγα παρότρινα τον κόσμο να μην τρέπεται να μιλήσει για το σεξ είχε λιγότερα σχόλια από ό,τι άλλα βίντεο. Then, και φυσικά... Μετά που έκανα το βίντεο την Παρασκευή, αυξήθηκαν τα σχόλια κάτω από το επεισόδιο της πέμπτης του podcast, γιατί οι άνθρωποι προβληματίστηκαν και ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις απορίες τους. Λοιπόν, βρέθηκε μία τύπησα η οποία γράφει «Είναι σημαντικό, ειδικά στα ψυχοεκπαιδευτικά κανάλια, να ενθαρρύνονται τα σχόλια. Θετικά και αρνητικά. Διαμάντια ψαρεύονται για τις απόψεις του κόσμου». Από τις απόψεις του κόσμου, όπως θέλεις να πεις. Έχω παρατηρήσει ότι πολλά κανάλια με τα χρόνια έχουν γίνει εντός αποστηρωμένα. Οποιαδήποτε διάθεση και επικοδομητική κριτική κόβεται και πρέπει όλοι να αποθε... αποθεώνουν τον καναλάρχα εντό αγωγικών σαν να βρίσκονται σε cult θρησκευτική οργάνωση. Σας εξήγησα προηγουμένως τι είναι το cult θρησκευτική οργάνωση. Είναι μια αίρεση, μια σεχτα στην οποία ο αρχηγός της αίρεσης κάνει πλήση εγκεφάλου στα, μέση, μέλη της αίρεσης, τους αποσπά τις περιουσίες τους, τα χρήματά τους και τους κακοποιεί σεξουαλικά. Και μάλιστα σε κάποιες αίρεσεις τους οδήγησαν και σε μαζική αυτοκτονία. Αυτές είναι το κάλτς. Λέει ότι κάποια κανάλια είναι σαν κάλτ. Όποιο δεν λατρεύει αρκετά, εντό εισαγωγικών, ρίχνεται στα λιοντάρια τη αρένα, με τι κυρίε τη αυλή εντό εισαγωγικών να πρωτοστατούν στον εκφοβισμό. Δηλαδή, όποιο πάει και γράφει τοξικά σχόλια κάτω από το βίντεο και εγώ το βάζω σε απόκρυψη και μετά ποστάρω το σχόλιο και εξηγώ για ποιο λόγο είναι νέγκινγκ, του κάνουμε εκφοβισμό. Ο εκφοβισμό, αγάπη μου, δεν είναι να αποκριθεί ο άλλο στην πρόκλησή σου. Τώρα κάνει ένα ε, πολύ σύνηθε λογικό σφάλμα που κάνουν οι εκφοβιστέ, οι οποίοι πάνε, κάνουν bullying στου άλλου και όταν οι άλλοι αποκριθούν και του βάλουν στη θέση του, βγαίνουν και από πάνω παραπονούμενοι ότι του κάνουν bullying, του κακομίριδε. Να βρίζει κάποιο τα σχόλια και να κακοποιεί λεκτικά, Όχι, σε καμιά περίπτωση. Όχι από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή, η συγκεκριμένη θέλει να, να γράφουν βρισχέ στα σχόλια για να θεωρηθεί η λεκτική κακοποίηση, ενώ έχουμε κάνει δεκάδε, εκατοντάδε βίντεο που εξηγούμε ποια είναι η ψυχολογική κακοποίηση η οποία είναι, η οποία είναι αδιόρατη. Και για τον Έκινγκ έχουμε κάνει ένα σωρό βίντεο και ειδικά για να αντιληφθούμε ποιο είναι τον Έκινγκ, το οποίο είναι πολύ δηλητηριώδε, πολύ τοξικό για την ψυχική και τη σωματική μα υγεία. Γι' αυτό κάνω τα ξεμπροστιάσματα, όχι επειδή έχω όρεξη να ασχολούμαι με πώ. Καμία όρεξη δεν έχω. Άμα μπει κάποιο στα προφίλ μου στο Facebook και στο Instagram, θα δει ότι ελάχιστα πώ το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω πώ. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά θεωρώ ότι είναι κομμάτι τη δουλειά μου να κάνω πρακτική εφαρμογή αυτών που διδάσκω. Και με παίρνει τώρα, γιατί είμαστε μικρό κανάλι. Αν με μεγαλύτερο κανάλι, προφανώ δεν θα με παίρνει και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Αλλά εμένα προσωπικά πιο πολύ θα με ενδιέφεραν τα αρνητικά σχόλια και η κριτική για να βελτιωθώ παρά τα θετικά. Αν εσύ είχε κανάλι, θα σε ενδιέφεραν τα αρνητικά σχόλια και η κριτική και δεν θα σε ενδιέφεραν τα θετικά. Ευχαριστώ που φιλοξενήσατε την άποψή μου. Μέσα στην παρένθεση, σκέψει μου στο ερώτημά σου, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά σχόλια στο βίντεο για το σεξ κλπ. Και, λοιπά. και συγχαρητήρια για την απόφασή σου να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Εμένα δεν με σοκάρει καθόλου και περιμένω με ανυπομονησία τη συνέχεια του. Επειδή ένα καλό νέγκινγκ είτε ξεκινάει με κομπλιμέντο και τελειώνει με προσβολή, είτε ξεκινάει με προσβολή και τοξικότητα και τελειώνει με κομπλιμέντο. Έτσι είναι το καλό των έγκυνγκ. Εγώ τις έγραψα, επειδή μίλησε για διάφορα κανάλια. Για γενικώ κανάλια, καναλάρχες, κάλτς. Εγώ το κατάλαβα που το έπαιρνε, χαζί δεν είμαι. Τις έγραψα, δεν υπήρχαν αρκετά σχόλια, όχι για τους λόγους που αναφέρεις. Αυτή η περιγραφή που κάνεις για πολλά κανάλια όπως έγραψες έχει καμιά σχέση με το δικό μας Και μου απαντάει Σε ευχαριστώ που με ρωτάς Πιστεύω ότι το τελευταίο διάστημα συγκριτικά με παλαιότερα Ο κόσμος φοβάται να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του στο κανάλι Με το φόβο μήπως η άποψή του χαρακτηριστεί ως νέγκι, ναρκισισμός και δεν ξέρω τι άλλο Δεν τα απολαμβάνουμε πια τα κανάλια έτσι αποστηρωμένα που έχουν γίνει Άρα, ξεκαθαρίζει εδώ ότι μιλάει για το δικό μας το κανάλι, ενώ σαν γνήσια νέγκερ, επειδή είναι νέγκερ που έκανε, έλεγε γενικά ενώ εννοούσε ηθικά. Ναι, Σφάζουμε τον μπαμπάκι σημαίνει τον νέγκερ. Λέει ότι ε, ο κόσμος φοβάται, ξέρει και για τους άλλους. Έχει βάλει, ξέρει για τους άλλους, ξέρει ότι οι άλλοι είναι οι κυρίες της αυλής οι θα σφάξουν, ξέρει ότι οι άλλοι είναι, ε, 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 λατρεύουν, και ξέρει ότι φοβούνται και ξέρει και λέει την αλήθεια ότι δεν τα απολαμβάνουμε πια τα κανάλια έτσι αποστερωμένα που έχουν γίνει, που είναι η δικιά τη αλήθεια ότι αυτή η ίδια το κανάλι μας δεν το απολαμβάνει που έχει γίνει αποστερωμένο, γιατί της αρέσει προφανώ το χάο. Τη γράφω και εγώ τότε με χιούμορ φυσικά, θα σου δώσω μια μη αποστερωμένη απάντηση. Αφού λέει δεν τη αρέσουν τα αποστερωμένα. Τέτοια που είσαι, χαίρομαι αφάνταστα που δεν το απολαμβάνει. Καιρό είναι οι ναρκιστέ να αποχωρούν από την κοινότητα μα. Και πραγματικά το γνωρίζω ότι υπάρχουν ναρκιστέ που παρακολουθούν τα βίντεο. Και επειδή αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ψυχοεκπαίδευση και η ωφέλεια αυτών που παρακολουθούν τα βίντεο, να πάνε στο καλό οι ναρκιστέ που παρακολουθούν τα βίντεο και α χάσουμε θεάσεις και α χάσουμε έσοδα. Δεν με νοιάζει. Το σχόλιο σου είναι η επιτομή του νέγκινγκ. Λες τάχα γενικά ενώ εννοεί ειδικά. Πόσο η πουλικαριστική κίνηση. Γιατί δεν είναι επικοδομητική κριτική αυτό. Αυτό είναι θέλω να σε, σου την πω, θέλω να σε χαλάσω, θέλω να σε κάνω νιώσεις άσχημα, θέλω να κάνω αρνητική επικλήση στο συνέστημα. Και τη απαντάω μία αποστηρωμένα, χεστήκαμε αν δεν το απολαμβάνει, φτάνει που τα σχόλια σου δεν θα μας δηλητηριάζουν ψυχικά. Και εννοούσα, δεν θα μας δηλητηριάζουν μια ψυχικά γιατί μου πήγε κατευθείαν σε απόκριση. Πώς τώρα τη, το σχόλιο της, την ερώτηση που της έκανα, την απάντηση και την απάντηση που της έδωσα και έγραψα δεν της αρέσει να είναι τα κανάλια αποστηρωμένα. Το κανάλι το βάλασε συσσογικά γιατί μιλούσε για το κανάλι μας και λέγει γενικά τα κανάλια. Δεν το απολαμβάνει. Εγώ δεν φταίω. Έδωσα μια απάντηση έτσι όπως το ζήτησε. Αφού ήθελε μια αποστηρωμένη απάντηση, της απάντησα. Χιστήκαμε που δεν σας αρέσει. Οπότε βρέθηκε ακόμη μια κάτω από αυτήν την ανάρτηση και γράφει. Και μόλι την επιβεβαίωσε, τελίτσε. Μάθε να ακού τη γνώμη του κόσμου και τα καλά και τα άσχημα. Τελίτσε. Μια κριτική σου έκανε για κάτι που σου έχουν μπει και πάρα, έβαλα πολύ λάθο, πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι που τους έχεις βάλει σε απόκρυψη. Τελίτσες. Κανείς άλλος δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Τελίτσες. Έχει δει την τόχτο Ράμανη να πηγαίνει στα σχόλια που τις κάνουν και όποια δεν της αρέσουν να πηγαίνει από κάτω και να τους κουνάει το δάχτυλο. Η Dr. Ράμανι έχει ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο αυτή τη στιγμή το κανάλι της Dr. Ramani έχει, τώρα σας πω ακριβώ πόσους ε, συνδρομητές. Το κανάλι της Dr. Ράμανι αυτή τη στιγμή έχει 1,48 εκατομμύρια συνδρομητές, δηλαδή ένα εκατομμύριο συνδρομητές. Εμείς έχουμε 80 κάτι χιλιάδες συνδρομητές και η Dr. Ράμανι έχει πει επανειλημμένος ότι έχει προσλάβει μία ομάδα οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και πληρώνονται για να την κάνουν, να βάζουν κατευθείαν σε απόκρυψη τα τοξικά σχόλια. Φανταστήκα την το Ράμανη, με 1,48 εκατομμύρια συνδρομητές και 195 εκατομμύρια 844.000 προβολές, η παγκόσμια η παγκοσμίω γνωστή και πρωτοστάτη επιστήμονα στον τομέα τη ψυχοποθολογία που έχει σχέση με τον ναρκισμό. Φανταστήκατε ότι δεν θα έχει ναρκιστέ που να πήγαιναν κάτω από τα βίντεο τη Δ. Ράμπανη και να γράφουν μαλακίε και μπουρδολογίε και τοξικά σχόλια. Είναι ποτέ δυνατόν. Άμα εμεί εδώ πέρα που είμαστε ένα μικρό καναλάκι, που πόσε χιλιάδε εδώ είμαστε σήμερα, κάτσε να το βάλουμε. Αυτό θα έχει ιστορική αξία στο μέλλον. Σήμερα έχουμε 83.800 συνδρομητές. 26 Σεπτεμβρίου 2023 που γυρίζω αυτό το βίντεο. Ε, άμα στο δικό μας το καναλάκι που έχει 83.800 συνδρομητές... Έχουν βρεθεί αρκετοί να γράψουν τοξικά σχόλια και να μπουν σε απόκρυψη. Δεν θα βρεθούν στο κανάλι τη Dr. Ramani, που είναι η, η πιο γνωστή παγκοσμίω ειδική πάνω στον τομέα που κάνει έρευνα και έχει γράψει εξαιρετικά βιβλία πάνω στον αρκισισμό και είναι καθηγητήρα στο Πανεπιστήμιο. Συριούσλη τώρα. Πηγαίνετε κάτω από τα βίντεο του Dr. Ramani, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν τοξικά σχόλια. Δεν υπάρχουν επειδή δεν υπάρχουν uh, trolls, και τοξικοί άνθρωποι να γράφουν τα σχόλια. Σίγουρα υπάρχουν. Το έχει πει η γυναίκα. Δεν υπάρχουν επειδή πληρώνει ανθρώπου ούτω ώστε να μπαίνουν στο προφίλ σαν συντονιστέ. Υπάρχει αυτή η, 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 λειτουργία. Μπορώ και εγώ, για παράδειγμα, να ορίσω κάποιο συντονιστή και να του δώσω το ρόλο να μπαίνει κάτω από τα βίντεο και όταν υπάρχουν τοξικά σχόλια να τα βάζει σε απόκρυψη. Προ το παρόν δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Γιατί είναι μικρό το κανάλι και είναι λίγα τα σχόλια. Εάν κάποτε μεγαλώσει το κανάλι, ίσως να το κάνω και εγώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ε, είχε πει πως έχεις βάλει σε απόκρυψη καμιά δεκαριά χιλιάδες κόσμο. Όχι, εκατό χιλιάδες κόσμο έχω βάλει σε απόκρυψη. Δεν πας καλά. Χίλιους με δύο χιλιάδες περίπου. Δεκαριά χιλιάδες κόσμο μπορεί να είναι όλοι που έχω βάλει σε απόκρυψη, αυτοί που μου στέλναν deep pics στα socials κλπ. Ε, άμα σε ακολουθούν 250.000 άνθρωποι στο διαδίκτυο, από εκείνε τι 250.000 σύνολο οι ακόλουθοι μου στα social media, οι άνθρωποι που είναι συνδεδεμένοι μαζί μου στα social media, το 1,25ο. Αν μου στείλει κάτι πολύ προσβλητικό και το βάλω σε απόκρυψη, σημαίνει ότι εγώ είμαι κακό άνθρωπο και βάζω σε απόκρυψη. Στο κανάλι, τα προφίλ που είναι σε απόκρυψη είναι 1000 με 2000. Δεν τα έχω μετρήσει. Μπορεί να είναι μόνο 1800. 800. Κύριε Λέισον. Έχεις πει, είχες πει, λέει, πω έχεις βάλει σε απόκριψη... καμιά δεκαριά χιλιάδες κόσμο. Κανείς δεν το κάνει αυτό με κεφαλαίο. Έχεις λάθος. Το κάνουν και μάλιστα το κάνουν επαγγελματικά. Πήγαινε. Και κάτω από το κανάλι της Dr. Ramani... και κάτω από το κανάλι της... Ε, ε, crappy Childhood Fairy... να δεις ότι δεν έχει τοξικά σχόλια. Όχι γιατί δεν υπάρχουν ξερόλες... που πάνε να κάνουν τα σχόλια... αλλά επειδή και αυτές... το κανάλι τους το κρατούν... Ένα ασφαλή χώρο από τοξικά σχόλια. Και το 95% από αυτούς που μπλόκαρες απλά σου γράψανε κάτι που δεν συμφωνούσες ή μια κριτική ή κάτι που παρεξήγησες μετά αναρωτιέσαι γιατί δεν γράφει ο κόσμος σχόλια. Ε, εγώ αναρωτιέμαι πάρα πολύ γιατί είδους αντίληψη έχουν αυτά τα πρόσωπα. Γιατί μιλάμε για μια αντίληψη εντελώς... Ε, ε, μία αποτελεσματική. Γιατί αν είχε διαβάσει το προηγούμενε τις προηγούμενες αποκρύψεις και αν όντως παρακολουθούσε τα βίντεο, θα είχε αντιληφθεί για ποιο λόγο βάζω σε αποκρύψεις. Και το πόσταρα, και αυτό και έγραψα, αυτό το κανάλι είναι ένα μικρό κανάλι με συγκεκριμένη ψυχοεκπαιδευτική αποστολή και μια ασφαλή κοινότητα. Ο ξερολισμό των έγκυνγκ και αυτόκλιντοι συμβουλάτορε δεν έχουν χώρο. Αν ποτέ γίνουμε τόσο μεγάλο κανάλι όπω αυτό τη Δ. Ράμανη, θα το διαχειριστούμε αλλιώ το πράγμα. Όπω για παράδειγμα να προσλάβουμε προσωπικό να βάζει σε απόκρυψη τοξικά προφίλ με συνοπτικέ διαδικασίε. Που ξαναλέω είναι standard procedure των ψυχοεκπαιδευτικών καναλιών που έχουν εκατομμύρια ακολούθου στο εξωτερικό. Εμείς, όμως, δεν έχουμε εκατομμύρια ακολούθου, άρα δεν έχουμε και τόσα κέρδη. Όσα δεν, δεν έχει το κανάλι τόσα κέρδη όσα έχουν τα κανάλια αυτά. Οπότε δεν έχουμε το budget για να πληρώσουμε ανθρώπους να βάζουν σε απόκριση. Και επειδή ακριβώ δεν είμαι cult leader, δεν είμαι αρχηγό αίρεσης και σεχτας, δεν πρόκειται να εκμεταλλευτώ ανθρώπου ούτως ώστε να κάνουν τζαμ αυτή τη δουλειά. Μέχρι και αν γίνει αυτό, λέω μέχρι να γίνουμε μεγάλο κανάλι. Και αν ποτέ γίνουμε μεγάλο κανάλι, δεν, ξέρει, δεν είναι ανάγκη να γίνουμε μεγάλο κανάλι. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να είμαστε αυθεντικό κανάλι και να είμαστε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης στο οποίο η καναλάρχισα να ψυχοεκπαιδεύεται και να ψυχοθεραπεύεται μαζί με τα μέλη του καναλιού. Μέχρι και αν γίνει αυτό θα μετριάζω τα σχόλια και θα βάζω απεικονίσεις οθόνης τοξικών σχολείων στην κοινότητα όπως το παρακάτω μετά που σβήνω το όνομά τους και τους βάζω σε απόκρυψη ως πρακτικά παραδείγματα για επίρρωση Τη ψυχοεκπαίδευση, για να δείξω πιο ξεκάθαρα και να δυναμώσω ουσιαστικά την ψυχοεκπαίδευση, εδώ θέλω να πω ότι σε δύο ζωντανά live εργαστήρια, masterclasses που έγιναν στην Αθήνα, το πρώτο ήταν τον Μάιο και το δεύτερο ήταν τον Ιούνιο, σε δύο διαφορετικά εργαστήρια έβγαλα έξω από την αίθουσα του εργαστηρίου και είπα να περάσουν από το ταμείο και να πάρουν και τα χρήματα τους πίσω, δύο κυρίες, οι οποίες έκαναν τοξικά σχόλια και νέγκινγκ την ώρα του εργαστηρίου. Γιατί ε, πήγα στην Αθήνα και σας είπα ότι αυτό το εργαστήρι... Είναι masterclass, δηλαδή είναι για αυτούς που είναι ήδη μέσα στο κανάλι και έχουν καταλάβει κάποια πράγματα, έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 30 αυτά το βίντεο και είναι κάτι εξτρά. Η πρώτη κυρία είχε έρθει καλεσμένη μιας άλλη και δεν ήξερε καν τι σημαίνει ψυχοεκπαίδευση, οπότε μόλις άρχισα να μιλάω... Και έκανα μία παρατήρηση για το ότι. πώ μπορείτε και ζείτε στην Αθήνα που υπάρχει τόση κίνηση στους δρόμου και είναι τόσο πυκνο, κατοικημένη περιοχή. Και δεν την νοούσαμε κακή, αγαπώ πάρα πολύ την Αθήνα. Η Αθήνα είναι, ένα, είναι ο πιο συχνό προορισμό, τον οποίο επισκέπτομαι. Σηκώθηκε πάνω και έκανε ολόκληρη επίθεση. Και συνέχιζε, συνέχιζε. Όπω είπα, κοίταξε, με έχει αναστατώσει, με έχει απορριθμίσει συναισθηματικά εδώ είναι ένα masterclass, εδώ είναι ένα εργαστήριο για ανθρώπου οι οποίοι ήδη γνωρίζουν τι σημαίνει ψυχοεκπαίδευση και δεν μπορώ να συνεχίσω να κάνω το εργαστήρι. Με το, από τη στιγμή που εσύ από το πρώτο πεντάλεπτο, μόλι άρχισα να μιλάω, έχει κάνει έτσι επίθεση. Σε παρακαλώ πολύ, πέρασε έξω. Δεν θα συνεχίσω το εργαστήριο, δεν περάσει. Έμεινα σιωπηλή, σηκώθηκε η κυρία, πέρασε έξω, και μετά συνέχισε το εργαστήρι. Και όλοι οι παρευρισκόμενοι στο εργαστήρι μου είπαν στη συνέχεια... ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και βοηθητικό για αυτούς... να δουν στην πράξη πώς αντιμετώπισα ένα πρόσωπο... το οποίο μου έκανε νέγκινγκ στην πράξη. Και στο δεύτερο σεμινάριο, σε ένα άλλο γκρουπ... ήρθε πάλι μία κυρία η οποία... Από την ώρα που μπήκε την είδα εγώ ότι συμπεριφερόταν κάπως περίεργα και του σε περίεργα, λέω εντάξει, δεν θα δώσω σημασία. Η οποία είναι σε κάποια φάση μέσα στη μέση του εργαστηρίου, ξεκίνησε, σηκώθηκε πάνω και άρχισε να, να λέει διαφωνώ με το ένα, διαφωνώ με το άλλο, ο Ιωσαφάντε έλεγε το ένα, ο άλλο έλεγε αυτό. Και τη λέω συγγνώμη, εδώ είναι ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι. Εδώ είναι ένας χώρος στον οποίο ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μαθήματα ψυχοεκπαίδευση μέσα από το κανάλι μου στο YouTube καθημερινά. Και ήρθαν εδώ να πούμε δύο πράγματα παρακάτω. Τη λέω: Έχει μπει ποτέ στο κανάλι. Όχι, μου λέει. Τη λέω: Γιατί ήρθε εδώ. Ε, μου είπε η φίλη μου η Τάδα. Η φίλη τη Εκαημένη ήταν έτοιμη να, να χαθεί στην καρέκλα. Και τη είπα: Σε παρακαλώ πολύ να περάσει εξώ. Γιατί όταν πάμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο, δεν είναι η ώρα για να κάνει ο καθένα το κομμάτι του. Εγώ στεκόμουν ήδη έξι ώρε εκείνη τη στιγμή. Ήταν το δεύτερο γκρουπ. Που το πρώτο γκρουπ είχε διαρκέσει τέσσερι ώρε, πέντε ώρε. Ναι, ήταν το δεύτερο γκρουπ. Πέντε ώρε. Ήδη στεκόμουν έξι ώρε, ήδη μιλούσα αδιάλειπτα έξι ώρε. Και δεν, δεν με έπαιρνε να έχω και τον κάθε ξερόλα, ο οποίο δεν είχε ιδέα τι γινόταν εκεί πέρα και πεταγόταν να πει το κομμάτι του. Το ίδιο και στο κανάλι μας το ψυχοεκπαιδευτικό. Είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαιδευτικό. Σας, παρα... σας προτρέπω, εάν θέλετε πραγματικά να κατανοήσετε τι γίνεται εδώ πέρα, να παρακολουθείτε τακτικά τα βίντεο. Όχι μια στη χάση και μια στη φέξη. Δεν είναι κανάλι κουτσομπολιού, δεν είναι κανάλι lifestyle, δεν είναι κανάλι ειδήσεων, τα μεγάλα outlet ειδήσεων και τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια που ανεβάζουν τα βίντεο τους στο YouTube, που ανεβάζουν δηλαδή αποσπάσματα από τις εκπομπές τους, έχουν κλειστά τα σχόλια. Δηλαδή άλλοι όχι απλώς βάζουν σε απόκρυψη. Έχουν βάλει όλους σε απόκρυψη. Όταν είναι κλειστά τα σχόλια, όποιος παρακολουθεί το βίντεο είναι σε απόκρυψη. Και λέει δεν το κάνει κανείς εδώ. Έχει κόσμο που έχει κλειστά τα σχόλια. Ο λόγος που εγώ αφήνω ανοιχτά τα σχόλια είναι γιατί γνωρίζω ότι κάποιοι άνθρωποι μέσω αυτού που θα γράψουν στα σχόλια νιώθουν καλύτερα. Όντως παίρνω πολλέ απορίε πολύ χρήσιμες από τα σχόλια που είναι εξαιρετική τροφή για επόμενα βίντεο. Τα σχόλια τα οποία είναι δοξαστικά προ το όνομά μου ε, δεν μου κάνουν ζημιά ούτε και καλό μου κάνουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχω κάτι να κερδίσω εγώ αν μου γράψει κάποιο στα σχόλια, είσαι πολύ σπουδαία, είσαι πολύ καλή. Δεν έχω κάτι να κερδίσω. Είτε μου γράψει κάποιο στα σχόλια, είσαι πολύ καλή, είτε μου γράψει, είσαι πολύ κακή. Δεν έχω κάποιο κέρδο. Θέλω να καταλάβετε ότι είμαι 48 ετών. Έχει πάνω από 20 χρόνια, 24 χρόνια που είμαι στην τηλεόραση, είμαι ένα πρόσωπο αρκετά γνωστό, δημόσιο πρόσωπο στην Κύπρο τουλάχιστον. Έχω δεχθεί πάρα πολύ θετική ανατροφοδότηση από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Έχω δεχθεί και τοξικά σχόλια από λιγότερους, από, ίσως από χιλιάδες ανθρώπους. Ενώ τα θετικά σχόλια είναι από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, τα αρνητικά είναι από χιλιάδες ανθρώπους. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση πλέον ούτε το θετικό σχόλιο, ούτε το αρνητικό σχόλιο. Όταν κάποιο μου κάνει θετικό σχόλιο, δεν μπορώ να γνωρίζω τα κίνητρα του. Αν τα κίνητρα του είναι καλοπροαίρετα, μια χαρά. Αν τα κίνητρα του είναι να με κο κολακέψει, δεν με αγγίζει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές έτυχε να βάλω σε απόκρυψη πρόσωπο το οποίο έγραφε κατεβατά θετικών μηνυμάτων, καρδούλε κλπ. Και, και μετά έβγαλε το τοξικότητα και χολή. κάτω από βίντεο. Και το έβαλε σε απόκρυψη. Ε, και επίση θέλω να πω ότι έχω τσακαριστεί που λέμε στην Κύπρο. Έχω ελεγχθεί. Έχω κάνει τα τεστ προσωπικότητα και δεν έχω πρόβλημα ναρκιστική προσωπικότητα. Το πρόβλημα που έχω, το οποίο το έχω παραδεχθεί πολλέ φορέ και δουλεύω πολύ σκληρά γι' αυτό και είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε ένα καλό σημείο σε σχέση με την αποθεραπεία μου, έχω πρόβλημα με τη συνεξάρτηση. Το αντίθετο από τον ναρκισισμό. Πιστέψτε με, έχω ελεγχθεί για να δω αν έχω ναρκισισμό σε διάφορε φορέ, όχι μία μόνο. Και θεωρώ ότι ο κάθε ειδικό ψυχική υγεία που είτε βλέπει κόσμο είτε κάνει ψυχοεκπαίδευση, πρέπει να έχει το δικό του θεραπευτή. Λοιπόν, αυτά. Δεν είμαστε καλτ. Ξαναλέω, στο κανάλι της Δόκτωρος Ράμανη, με τίτλο Navigating Narcissism, θα το δείτε στα προτεινόμενα κανάλια εδώ στο κανάλι μας. Είναι τα επεισόδια του podcast της, που έχει φιλοξενήσει η Ντόχτω να σας πω και ποιους έχει φιλοξενήσει. Όσοι μιλάτε αγγλικά, να δείτε τα επεισόδια αυτά. Και μάλιστα σε αυτό το κανάλι το οποίο είναι καινούριο έχει 45.000 συγκεγραμμένους. Λοιπόν, υπάρχει ε, το βίντεο που λέει The Untold Story of the Cult at Sarah Lawrence College, που έχει δύο επεισόδια. Ήταν μία σέχτα, ένα cult που έγινε στο κολέγιο Σάρα Λόρενς, που μία κοπέλα, η οποία ήταν φοιτήτρια στο κολέγιο, είχε την παρέα της, βγήκε ο πατέρας της από τη φυλακή, ο οποίος ήταν ένας κακοήθης ναρκισιστής, Ήρθε ο πατέρας της να μείνει μαζί της, έγινε φίλος με όλα τα άτομα από την παρέα και τελικά μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη ο πατέρας της, μια φίλη της και ένα άλλο αγόρι. Και ο πατέρας της κακοποιούσε σεξουαλικά και το αγόρι και τη φίλη της. Και επίσης είχε πόσες χιλιάδες ώρες βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης αλλά και σωματικής κακοποίησης. Και όταν αποκαλύφθηκε αυτό, είχε γίνει πολύ μεγάλη ιστορία στην Αμερική. Άρα, στο πρώτο επεισόδιο έχει τον Ντάνιελ Λέβιν, που είναι ο άνδρας ο οποίος είχε κακοποιηθεί. The Untold Story of the Cult and Sarah Lawrence College. Είναι το 20ο επεισόδιο του podcast της Dr. Manning. Και στο 21ο επεισόδιο έχει την Φελίσσα Ροζάριο, που επίσης μιλάει για την ιστορία του cult στο Σάρα Λόρενς College που δεν έχει υποθεί. Επίσης, έχει ε, μια εξαιρετική συνέντευξη... με την Dr. Jan Jalalich στο 15ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. What is a cult? Τι είναι μια cult? Το οποίο το περιγράφει εκεί πέρα. Ε, επίσης, έχει ένα επεισόδιο το οποίο είναι το δέκατο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Τι συνέβη και στην εκκλησία Hillsong με την Νοέμιου Ρίμπε... το οποίο, το οποίο επίσης είναι κάλτ στην εταιρεία Hillsong. Ε, επίσης έχει ένα επεισόδιο με τη Λίλι Μπερνάρτ, η οποία μιλάει για την ιστορία του Μπιλ Cosby ο οποίος κακοποιούσε σεξουαλικά τις γυναίκες. Ε, Επίσης έχει την Σάρα Έντμονσον, η οποία ήταν η whistleblower του Nexium, του κάλπ ονομάζεται Nexium. Επίση Επίσης έχει μία ηθοποιότητα Σάρα Αν Μέις, η οποία μιλάει για την ταλαιπωρία που δέχθηκε από τον Χάρβι Weinstein, Weinstein, ο οποίο ήταν ένα κακοηθή ναρκιστή, ο οποίο ήταν cult-like, ήταν σαν cult ο τρόπο που λειτουργούσε. Επίση έχει μία συνέντευξη με τον Μαρκ Βιτσέντε, ο οποίο λέει δεν υπάρχει no such thing as a good cult, ο οποίο μιλάει πάλι για τον Axiom. Επίση υπάρχει και ένα επεισόδιο Working for Lula Roo with Roberta Blevins που μιλάει για την εταιρεία πώληση ρούχο Λούλα Ρό, η οποία λειτουργούσε σαν Λοιπόν, επίση υπάρχει ένα επεισόδιο για την Bikram γιόγκα και την ε, ε, κακοποίηση τη δύναμη ε, ε, μέσα από καλτ που είχα σχέση με τη γιόγκα, κλπ. λοιπά. Υπάρχουν διάφορα επεισόδια της δοκτωράμαντης. Εντάξει. Και ειδικά, there is no such thing as a good cult. Και το άλλο, τι είναι ένα cult. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο αυτό ειδικά που λέει τι είναι ένα cult. Όσοι μιλάτε αγγλικά, λυπάμαι για όσους δεν μιλάτε αγγλικά που βάζω βίντεο που δεν μπορείτε να το δείτε. Δεν έχουν, δεν έχουν, δεν έχουν υποτίτλους στα ελληνικά, νομίζω. Ένα λεπτό να δω. Oh, right δεν υπάρχουν γιατί εδώ τα ελληνικά φαίνεται πως δεν τα καταλαβαίνουν από τα σχόλια που κάνουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ιστορία της Τζόντι Hildebrandt. Και επίσης ε, θα σας βάλω δύο links κάτω από το βίντεο. Το πρώτο link είναι το βίντεο αυτό από το κανάλι της Dr. Ράμανη, το δεύτερο της το κανάλι, λιγό της with Dr. Τζαν Τζαλάλιχ, που είναι το δεύτερο επεισόδιο, το 15ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Και το άλλο βίντεο που θα σας βάλω το link είναι ένα βίντεο το οποίο έχει τίτλο «Nees of Eight Passengers Mormon Therapist», ενώ σε κοντοθεραπής, Jody Hilderbrand, «Speaks Out», Jesse Hilderbrand. Είναι ένα βίντεο το οποίο πάει τρει ώρες και 17 λεπτά, αλλά αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να το παρακολουθήσετε. Εάν σας ενδιαφέρει να μάθετε τι σημαίνει cult και πώς αυτή η Hildebrand, η Jody Hilderbrand, έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, ε, βλέπετε εδώ στη φωτογραφία, αυτή εδώ είναι η Jody Χίλτερμπραντ και αυτή είναι η Φράγκη, η συνένοχος Με απλά λόγια, η Jody Χίλτερμπραντ είναι μια αυτοαποκαλούμενη θεραπεύτρια. Την έψαξα την Τζοντι Χίλτερμπραντ και η ίδια στο LinkedIn γράφει ότι... Ε, ένα λεπτό. Λοιπόν, η Τζόντι Χίλτερμπραντ στο LinkedIn που είναι το επαγγελματικό προφίλ γράφει ότι είναι θεραπευτή, θεραπεύτρια, όχι, όχι ψυχολόγο, θεραπεύτρια and educator και δασκάλα ή εκπαιδεύτρια στην εταιρεία Connections Classroom. Και γράφει από κάτω, Connections Classroom, University of Utah, American Fork, Utah United States. Και γράφει εδώ πέρα ότι έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Brigham Young University, έχει κάνει πρώτο πτυχίο. Αγγλικά, αγγλική γλώσσα και αγγλική λογοτεχνία, το πρώτο πτυχίο. Και στο University της Utah έχει κάνει μάστερ στην εκπαιδευτική ψυχολογία. Ξαναλέω, αυτό δεν την κάνει ψυχολόγο. Εάν είχε κάνει πρώτο, ψυγιο, πρώτο πτυχίο ψυχολογίας και μετά από εκείνο το πτυχίο αδειοδοτήτω ψυχολόγο ή από οποιαδήποτε μεταπτυχιακά σε συνεργασία με πτυχίο όμω, τότε θα ήταν ψυχολόγο. Κάποιο που έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία και μετά κάνει ένα μάστερ στο Πανεπιστήμιο του Utah ε, πάνω στην εκπαιδευτική ψυχολογία που τη παίρνει και τέσσερα χρόνια να το τελειώσει, ίσω το κάνει part-time φυσικά, δεν είναι ψυχολόγο. Λοιπόν, αυτή η Τζόντι Χιούλτερ Μπραντ παρουσιαζόταν ω ψυχολόγος χωρίς να είναι. Έλεγε ότι είναι ε, therapist και educator. Τα θεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια. Το δεύτερο βίντεο που θα σας βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο είναι ένα εξαιρετικό βίντεο στο οποίο μιλάει η ανιψιά της, η κόρη του αδερφού της, η οποία σε ηλικία 15 χρονών νομίζω βρέθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη να ζει με τη θεία της, τη Τζοντι η οποία την πήρε από την προστασία των γονέων τη, προκειμένου να τη στρώσει και να την ισώσει. Είναι εξαιρετικό βίντεο αυτό, πάει τρει ώρε και 17 λεπτά, το έχω παρακολουθήσει όλο. Η κοπέλα αυτή είναι πολύ καλλιεργημένη, εξαιρετικά καλλιεργημένη αυτή η κοπέλα. Και περιγράφει την ιστορία της και το τι πέρασε. Πρώτον, μεγαλώνοντας την εκκλησία των μορμόνων, Latter Day Saints, LDS, είναι μία ονομασία για τη Μορμονική Εκκλησία, η οποία δράζεται στη Ιούτα, στην Αμερική. Όσον αφορά την επίσημη θρησκεία, η εκκλησία αυτή, το Latter Day Saints, θεωρείται αίρεση από τον καθολικισμό, για παράδειγμα. Θεωρείται, όμως, μια από τις επίσημες θρησκείες στην Αμερική. Οι Μορμόνοι έχουν... Ένα βιβλίο, το οποίο έχει γράψει ο ιδρυτής της μορμονικής θρησκείας, το οποίο είναι κάτι σαν το Ευαγγέλιο. Έχουν και τη βίβλιο, αλλά έχουν και εκείνο το βιβλίο. Ε, έχει παρατηρηθεί σε πολλές από αυτές τις εκκλησίες οι οποίες ανήκουν στη Μορμονική Εκκλησία, στην εταιρεία των Latter Day Saints. Είναι οι Άγιοι των τελευταίων ημερών. Έχει ε, παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις ενωριών, ότι δημιουργούνταν φαινόμενα τα οποία μοιάζαν μεσέχτε. Και υπάρχουν και διάφορα ντοκιμαντέρ που μπορείτε να κάνετε Google Search, YouTube Search και να γράψετε Cult, Utah. Σα βγάλει πολλά. Ένα λεπτό να το ψάξω. Cult, LDS, Utah. Λοιπόν, το πρώτο που βρίσκω είναι «Polygamist Mafia, Escaping the Kingston Clan». Η μαφία της πολυγαμίας, ε, πώς να, ε, να αποδράσει κάποιος από τη μαφία του Kingston, που μιλάει για μια ιστορία ενός καλτ. Ενός, ενός το άλλο είναι «Inside the Disturbing FLDS Polygamic Cults of Warren Jeffs and Samuel Bateman» is surrounded by controversy and polygamy, the fundamentalistic Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, FLDS, δηλαδή αυτή είναι ακόμη πιο η ορθόδοξη, ε, είναι γεμάτη σκάνδαλα και αρρωστημένες λεπτομέρειες. Ε, ένας λέει είναι πολύ, πολύ γάμοι αυτοί, ένας είχε... Ένας είχε 53 παιδιά και 16 γυναίκες. Υπάρχει άλλο επεισόδιο, uh, The Cult of Mormonism. Υπάρχει ένα άλλο που λέει, How I Got My Mom to Leave Mormonism. Πώς έπεισα τη μητέρα μου να εγκαταλείψει uh, τον μορμονισμό. Υπάρχει ένα άλλο που λέει, Η τραγική πλευρά μιας μορμονικής αποστολής. The Order Cult. 163 αδέρφια, 14 μητέρες. Υπάρχει ένα ολόκληρο καν, κανάλι το οποίο έχει τίτλο Cults to Consciousness και ο τίτλος είναι Growing Up, αυτού του βίντεο, in an incestuous Mormon cult. Πώς είναι να μεγαλώνεις σε μία μορμονική αίρεση η οποία έχει μέσα... Πώ ε, Πώς το λένε, incest είναι η, παιδε, είναι η αιμομιξία. Υπάρχει επίση ε, 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 το κανάλι των Great Scots. Why we left the Mormon Church, a coming out story. Ε, υπά, υπάρχουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά που μπορείτε να διαβάσετε. Mormon Manipulation Tactics. Είναι το βιβλίο των Μορμόνων, εκείνο το βιβλίο το οποίο είναι. Uh, το έχουν έτσι σαν Ευαγγέλιο οι Μορμόνοι. Λοιπόν, σε αυτή την εκκλησία το Latter-day Saints, όχι το Fundamentalistic Latter-day Saints, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχει και η κάθε σέχτα έχει και υποσέχτε στη Γιούτα, αυτή η Τζόντι Χίλτερμπραντ συστηνόταν από τον Μορμόνο Επίσκοπο ω μία εγκεκριμένη εντό εισαγωγικών ψυχολόγο, εντό εισαγωγικών θεραπεύτρια, για να πηγαίνουν τα ζευγάρια που αντιμετώπιζαν προβλήματα στο γάμο τους. Και επειδή έχω ακούσει διάφορα, διάφορα ντοκιμαντέρ για αυτό το θέμα, λέει ότι την πλήρωναν από την εκκλησία. Δηλαδή πήγαινε εσύ στο Μορμόνο Επίσκοπό σου και έλεγε έχω προβλήματα με τη γυναίκα μου, σου αυτός, σου, σου κλείνω ραντεβού να πας να σου κάνει θεραπεία ζευγαριού η Τζότι Χίλτερμπραντ, η οποία είναι εγκεκριμένη από την εκκλησία μας ότι είναι σωστή ως θεραπεύτρια και δεν θα σου χαλάσει την πίστη σου και να πάτε μαζί. Αυτό που περιγράφουν τα ζευγάρια είναι ότι πήγαιναν μαζί, στην αρχή τους έκανε συναντήσεις μαζί που τους μιλούσε και τους έλεγε κάτι, κάποιες κουβέντες έτσι πολύ Πολύ συνηθισμένε και πολύ απλέ, όχι ψυχολογικέ ή ψυχοθεραπευτικέ κουβέντε. Έχω παρακολουθήσει διάφορε συνεντεύξει διάφορων, οι οποίοι τώρα έχουν βγει στην επιφάνεια και μιλάνε για τη ζημιά που έχει κάνει η Τζοντι Χίλτερμπραντ στι οικογένειέ του. Και λέει από ένα σημείο και μετά, έλεγε ότι πρέπει να βλέπει τι γυναίκε χωριστά και του άνδρε χωριστά. Και είχε γκρουπ με γυναίκε, τα οποία του δίδασκε το μη Και στα γκρουπ των ανδρών κατηγορούσε τους άνδρες ότι έχουν πρόβλημα με εθισμό στο πορνό και οι άνθρωποι λένε εγώ δεν παρακολουθούσα καν πορνό και αυτή μου είχε βγάλει διάγνωση ότι ήμουν εθισμένο στο πορνό και σε πολλές περιπτώσεις διέλυε τα ζευγάρια. Η ανιψιά της Τζόντι η Τζέσι Χιλτεμπράτ, η οποία έχει δώσει αυτή τη συνέντευξη που είναι καταπληκτική... και σας λέω δύο links μόνο θα σας βάλω στην περιγραφή του βίντεο... για να υπάρχει συγκεκριμένο υλικό να δείτε να μην μπερδευτείτε. Μπορείτε μόνοι σας να κάνετε YouTube search, Google search... και να βρείτε πολύ υλικό. Λέει η, η Jesse Hilderbrand που είναι η κόρη του αδερφού της Jody Hilderbrand... λέει ότι ε, η ίδια είναι queer, η ίδια είναι ε, ομοφυλόφιλη... και λέει ότι παρόλο που ήταν ομοφυλόφιλη... Ε, και δεν είχε κάνει σεξ ποτέ. Η θεία της την έβαζε ε, σε πολύ αυστηρές τιμωρίες. Την έβαζε να κοιμάται έξω στο κρύο, με πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Την κλείδωνε σε ένα δωμάτιο. Την κατηγορούσε ότι είχε κάνει εκτρώσεις, ενώ η κοπέλα δεν είχε κάνει καν σεξ και ούτω καθεξής. Είχε, έχει δηλαδή η κοπέλα αυτή, είναι η, η Τζόντι Χίλτερμπραντ, εξαιρετικά διαταρακαμένη. Λοιπόν, αυτή η Τζόντι Χίλτερμπραντ πήγε και τα φτι συνεργάστηκε με την Φράγκη, uh, ένα uh, λεπτό να βρω ακριβώ το όνομα της Φράγκη, την Ρούπι Φράγκη, να τις και τι δύο εδώ, αυτή είναι η Ρούπι Φράγκη και αυτή είναι η Τζόντι Χίλτρμπραντ. Η Ρούπι Φράγκη που τη βλέπετε εδώ πέρα, είχε ένα πολύ επιτυχημένο κανάλι στο YouTube, το οποίο είχε τίτλο The Eight Passengers. Οι 8 επιβάτε, μην το ψάξετε, δεν θα το βρείτε. Μπορείτε να βρείτε βίντεο που έχουν θέμα του 8 passengers, αλλά το κανάλι το έχει σβήσει. Αυτή είναι μια μορμόνα επίση, η οποία είναι μητέρα 6 παιδιών. Είναι 40 κάτι η Ρούπι Φράγκη και 50 φεύγα. Η, η 50, με, πάνω από 50 η Τζόντι Χίλτεμπραντ. Είχε αυτό το κανάλι στο οποίο. Ε, έβαζε καθημερινές σκηνέ από το σπίτι τους και την οικογένειά τους... και την κατέκραινε ο κόσμος επειδή ήταν πολύ αυστηρή απέναντι στα παιδιά, τους, στα παιδιά της. Και έλεγε για παράδειγμα στην κάμερα ότι επειδή ο γιος μου έχει κάνει κάτι λάθος... τον έχω βάλει σε τιμωρία για πόσο καιρό να μην κοιμάται στο κρεβάτι του... να κοιμάται πάνω σε έναν μπίνμπακ, δηλαδή πάνω σε ένα μαξιλάρι άβολο στο πάτωμα... Ή μια άλλη μέρα η κόρη τη που ήταν 6 χρονών και πήγε στο σχολείο, τη τηλεφώνησαν από το σχολείο ότι η κόρη τη δεν είχε πάρει μαζί τη το φαγητό τη και τη είπαν να πάρει το φαγητό και λέει στην κάμερα. Υπάρχουν αυτά τα αποσπάσματα, θα τα βρείτε στο YouTube αν τα ψάξετε. Ξαναλέω σε άλλα κανάλια γιατί το έχει κατεβάσει το κανάλι το Eat Passengers, η ίδια από το 2022. Και λέει στο, στην κάμερα ότι εγώ δεν θα πάω στο σχολείο να τη πάρω το πρόγευμα, να μάθει ότι οι πράξει έχουν συνέπειε. Ε, είναι η ίδια α, είναι δική της δουλειά της ιδίας να φτιάχνει το πρόγευμά τη. Έξι χρόνια να φτιάχνει μόνο το, το πρόγευμα και να το παίρνει στο σχολείο. Εφόσον δεν το πήρε, α μην είναι ιστικιά. Επίση έχει και μια, ένα, ένα, άλλο ενσταντανέ, όπου, όπου, αυτή κάθεται στον μπάνιο και τραβά, κάνει live και λέει ότι έχω κλειστεί στον μπάνιο και του είπα ότι αν δεν κάνω όλε τι δουλειέ, δεν θα φάνε πρωινό. Δέχθηκε πάρα πολύ κριτική από ανθρώπους που παρακολουθούσαν τα βίντεο της, ότι αυτό που έκανε ήταν κακοποίηση παιδιών, και ως αποτέλεσμα κατέβασε το κανάλι της. Φαίνεται όμως ότι αυτό το διάστημα που κατέβασε το κανάλι της, αυτή ήδη είχε πάει μαζί με τον άνδρα τη στην Τζόντι Χίλτερ Μπραντ, για να λύσουν τα προβλήματα του γάμου τους. Η Τζόντι Χίλτερ Μπραντ, του πέρασε από τη διαδικασία του να κάνουν μαζί συνεδρίε, μετά να πάει αυτή μόνη τη με τι γυναίκε, μετά αυτό να πάει με τους άντρε και μετά τους είπε ότι πρέπει να χωρίσουν και να μην έχουν καμία επικοινωνία για να ξεπεράσει ο άνδρας τη. Τις... Τι άλλη διάγνωση θα του βρει και του βρήκε διάγνωση θυσμού με τον πορνό, όπω έβρισκε σε όλου. Όλοι οι Μορμόνοι είχαν με τον πορνό πια. Πρέπει να ρωτήσουμε ένα από τα sites που δείχνουν στατιστικέ για τα mainstream porn, αν στη Utah έχουν ιδιαίτερη δραστηριότητα. Καθόλου παράδοξο να υπάρχει αφού εκεί τόσε Τέλο πάντων, για το θέμα του πορνό θα μιλήσουμε και στο podcast για τι βλαβερέ συνέπειε του πορνό και τι θετικέ συνέπειε του πορνό και για το ηθικό πορνό και το mainstream πορνό. Θα μιλήσουμε στο podcast. Λοιπόν, ε, αυτό έφυγε ένα, πριν ένα χρόνο από το σπίτι, ένα μισή χρόνο από το σπίτι και φαίνεται ότι αυτή η Ρούμπι μετακόμισε σπίτι τη Τζόντι και είχε και μαζί τη δύο από τα παιδιά του. Και έφτιαξαν ένα καινούριο κανάλι στο YouTube, το οποίο ονόμασαν Connections, που είναι αυτή η εταιρεία που έχει η Jody, που την έκανε και την άλλη mental health teacher. Την έκανε και την άλλη να διδάσκει για την ψυχική, για να ψυχοεκπαιδεύει δηλαδή. Ε, ναι, καταλάβατε. Ειδικοί. Ειδικοί, οι οποίοι αυτοβαφτίζονται, κάνουν ένα κόρτ, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα και σου λέει, Είμαι ειδικό. Και άρχισαν να κάνουν βίντεο στα οποία συμβούλευαν άλλε μανάδε πώ να μεγαλώνουν τα παιδιά του. Οπότε, μία μέρα πριν, ήταν τέλο Αυγούστου, 30 Αυγούστου, δεν κάνω λάθο, δεν θυμάμαι ακριβώ την ημερομηνία. Ο γιος της Ρούμπι Φράγκη, δραπέτευσε από το υπόγειο όπου τον είχε δεμένο με ταινία στα χέρια του, duct tape. Ατσαλότελα τη λέμε στην Κύπρο. Αυτή η ταινία που έχει μέσα και σίδερο και δεν μπορείς να τη σπάσεις, κατάφερε το παιδί να δραπετεύσει και να πάει σε ένα γειτονικό σπίτι και να ζητήσει φαγητό. Ήταν από Διψασμένο, ήταν διψασμένο, πεινασμένο και με σημάδια στα χέρια του α, από duct tape, από μονοτική ταινία που του, του είχαν δεμένα τα χέρια και τα πόδια. Οι γείτονε τηλεφώνησαν στο αστυνομία. Η αστυνομία πήγε στο σπίτι τη Τζόντι Χίλτερμπραντ, όπου βρήκαν και το δεκάχρονο κοριτσάκι τη Ρούπι Φράγκη, το οποίο ήταν επίση σε παρόμοια κατάσταση. Ε, emaciated, δηλαδή ε, πεινασμένο και απεισχνασμένο... Επίση δεμένο, επίσης περιορισμένο. Συνελήφθηκαν και οι δύο, και η Τζόντι Χίλτερ Μπραντ, και η Ρούπι Φράγκη... για κακοποίηση παιδιών και αντιμετωπίζουν ένα σωρό κατηγορίες. Ε, και όταν κλείθηκε να μιλήσει στο δικαστήριο... η μάνα κατηγόρησε ότι ένα από τα γόρια της κακοποιούσε σεξουαλικά τα άλλα παιδιά και γι' αυτό το έδαινε. Αρρωστημένες προσωπικότητες και οι δύο. Και οι δύο. Παρακαλώ παρακολουθήστε την, στην περιγραφή του βίντεο και το βίντεο της δόκτωρος Ραμανή που εξηγεί τι σημαίνει κάλτ, τι σημαίνει σεχτά και το βίντεο που είναι η Τζέσσι Χίλτερμπραντ, η ανιψιά της Τζόντι Χίλτερμπραντ η οποία περιγράφει πολύ ευκρινώ την κακοποίηση που δέχθηκε στα χέρια της θεία τη. Και είναι εξαιρετικό βίντεο γιατί η κοπέλα αυτή έχει κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό της, έχει κάνει πολλή ψυχοθεραπεία και είναι survivor η οποία ανθίζει αυτή την εποχή. Και θα καταλάβετε και πολλά άλλα πράγματα. Συμπερασματικά. Για να πούμε ότι κάποιος είναι cult leader, είναι αρχηγός σέχτας, πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας. Μεγαλομανή ναρκισισμό και κακοήθη ναρκισισμό. Στις σέχτες, στα cults, οι αρχηγοί εκμεταλλεύονται οι οικονομικά και σεξουαλικά τα μέλη του cult. Υπάρχουν σεξουαλικά σκάνδαλα και σκάνδαλα σωματικής κακοποίησης και ψυχικής κακοποίησης στα μέλη των Χάλτς. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο το πρόσωπο που δημιούργησε το κανάλι, Θέλοντα να δημιουργήσει μια ασφαλή κοινότητα για ανθρώπου οι οποίοι είναι θύματα ναρκιστική κακοποίηση, βάζει σε απόκρυψη οποιονδήποτε κάνει σχόλια που συνιστούν ναρκιστική κακοποίηση. Ω ψυχολόγο, έχω τη γνώση να κατανοήσω ποιο σχόλιο συνιστά ναρκιστική κακοποίηση ή nagging. Ένα ο οποίο παρακολουθεί αυτό το κανάλι, ο οποίο δεν είναι ψυχολόγο δεν είναι ειδικό και θεωρεί ότι το κανάλι είναι αποστηρωμένο γιατί τυχόν τα σχόλια του μπορεί να θεωρηθούν νέκινγκ, δεν έχει κάποια γνώση για να μπορεί να καταλάβει τι είναι το νέκινγκ και τι όχι. Και αντί να κάθεται να γράφει τοξικά σχόλια, καλά κάνει να δει όλα τα βίντεο για το νέκινγκ, μην τυχόν και καταλάβει. Επίση, όταν μπαίνουν σε απόκρυψη προφίλ, αυτό δεν τα εμποδίζει από το να παρακολουθούν τα βίντεο. Τα εμποδίζει από το να αποστάρουν σχόλια και ο σκοπό των βίντεο αυτών δεν είναι για να λέμε γεια σα, τι κάνετε, πώ είστε μια χαρά. Ο σκοπό των βίντεο αυτό είναι για να κάνουμε ψυχοεκπαίδευση. Εντάξει. Επίση θέλω να πω ότι ξεκολουθούν και έρχονται email, δεν τα απαντώ πλέον, χωρί να νιώθω τύψει, επειδή έχω πει πολλέ φορέ ότι δεν θα απαντώ email. Αυτά. Είναι φοβερή ιστορία. Και είναι φοβερή κοπέλα η Jessie Hildebrandt. Φοβερή. Φοβερή. Sa se va la Giulia, andi. Mm.